Μπροστά μας βλέπουμε το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου. Πέρυσι ήταν ένα τριήμερο, τετραήμερο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από άποψη κρατήσεων. Φέτος τι ακριβώς καταγράφεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα? Σχεδόν ένα μήνα πριν από την εθνική αρχία, οι προκρατήσεις σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς ξεκινούν από 51% και αρχίζουν ακόμα και το 81%. Οι κινούμενες τιμές μίσθωσης κινούνται επιστολικά επίπεδα την εποχή. Ωστόσο, δεν αποκλείται να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές βαϊκών μισθώσεων όσο πλησιάζουν στις 28 Οκτωβρίου δεδομένου και το αυξημένο ενεργειακού κόστους. Πού έχουμε τα περισσότερα ακίνητα εγγεγραμμένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις? Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων ακινήτων καταγράφεται σύμφωνα με τα στοιχεία της NDNA στην Αράχοβα, στα Καλάβρατα, στα Ιωάννινα, στην Καλαπά και στο Καρπενήσι. Ενώ ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 10 με 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Εμείς θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα, όσο πλησιάζουν πλέον τους χειμερινούς μήνες, θα καταγράψουμε επιπλέον αύξηση των εγγραφών. Οι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί την περσινή σεζόν, μην ξεχνάμε, χτύπησαν κόκκινο. Τα μηνύματα που λαμβάνονται για τη φετινή χειμερινή σεζόν από τις υπάρχουσες προκρατήσεις όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις γεμίζουν μια αισιοδοξία της επαγγελματίας του κλάδου. Μάλιστα. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να δούμε τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς και τις προκρατήσεις εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου, τι θα μπορούσαμε να βρούμε, ποιοι είναι οι top προορισμοί? Η Αράχοβα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό στη χώρα. Τόσο για τους Έλληνες που σχεδιάζουν μια μήνυα απόδραση από την πόλη, εκμεταλλευόμενοι την εθνική αγία της 28ης Οκτωβρίου, όσο και για τους ξένους τουρίστες, ιδιαίτερα όμως το διάστημα που πηγαίνουν. Στην Αράχοβα, η προκρατήσια το τριήμερο 28 Οκτωβρίου έως η Κυριακή 31 Οκτωβρίου αγγίζουν το 51%. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωση το τριήμερο σε ολόκληρο διαμέρισμα ή και αυτοτελή κατοικία κυμαίνονται από 180 ευρώ έως και 640 ευρώ. Η κατώτερη ζητούμενη τιμή μίσθωση αφορά διαμέρισματα 65 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ένα σαλέ με δύο δωμάτια μισθώνεται προς 640 ευρώ για το σύνολο του τριήμερου. Παράλληλα, αγαπημένοι προορισμοί είναι τα Καλάβρατα, η Ορεινή Αρκαδία και το Καρπενήσι της Αθηναίος. Τα Καλάβρατα θεωρούνται πολύ δημοφιλής προορισμός όχι μόνο τους κατοίκους της Πάτρας, αλλά και της Αθήνας, λόγω του καλού οδικού δικτύου, ενώ ήδη προκρατήσει το τρίμερο 28 Οκτωβρίου έως και η 31 Οκτωβρίου αγγίζουν το 76%. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωση το τρίμερο σε ολόκληρο διαμέρισμα ή και αυτοτελή κατοικία κυμαίνονται από 400 έως 450 ευρώ. Τα διαθέσιμα προς μίσθωση διαμερίσματα είναι κυρίως από 65 έως 75 τετραγωνικά μέτρα, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 6 άτομα ανάλογα πάντα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη διαχείρισης του ακινήτου. Παράλληλα, βλέπουμε ότι υπάρχει και λόγω του καλού οδικού δικτύου που συνδέει την Αθήνα με τον Μόνο Καρδίας, έχουν αναδειχθεί πλέον και ακαδικοί χειμερινοί προορισμοί και τα τελευταία χρόνια αποτελούν μας προορισμούς. Και αυτό το τρίμερο, στο επίκεντρο βρίσκονται η Δημητσάνα, η Δυτίνα και η Στερνίτσα, όπου οι προκρατήσεις αγγίζουν το 81, 60 και 66% αντίστοιχα. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης για το τρίμερο κυμαίνονται από 240 ευρώ έως και 500 ευρώ στους ακαδικούς προορισμούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων ακινήτων ολόκληρα διαμερίσματα από 35 έως 90 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, οι ακαδικοί προορισμοί δεν καταγράφουν όμως υψηλή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Την ίδια φορά, το Καρπενήσι φαίνεται να αποτιμούν το τρίμηνο τόσο οι Αθηναίοι που θέλουν να ξεφύγουν το τρίμηνο από την πρωτεύουσα, όσο και οι κάτοικοι της Φιλιότητας, αλλά και το νόμο νομών. Οι προκρατήσεις αγγίζουν το 65%, ενώ ζητούμε οι τιμές μίσθωσης το τρίμηνο και μειώνονται από 260 έως 468 ευρώ. Τα διαμερίσματα που διαθέτουν μέσω των πλατφορμών βαϊχρόνιας μίσθωσης είναι κυρίως ακίνητα 50 με 55 τετραγωνικά μέτρα. Η Καλαμάτα τώρα, υποτίθεται της Μεσσηνίας, αποτελεί πλέον έναν από τους υπηρετικούς προορισμούς που αναδείχθηκαν με την πανδημία, κυρίως λόγω της εγκύτας στην πρωτεύουσα. Το καλώδικο δίκτυο και η εκ νέου άφηση των road trips ευνόησαν τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα που βλέπει πλέον τις προκρατήσεις για το τρίμηνο του 28 Οκτωβρίου να αγγίζουν ήδη το 75%. Από το σύνολο των 1.035 γεγραμμένων ακινήτων σε σπαρφόρου βαϊχρόνιας μίσθωσης πλέον για το τρίμηνο διαθέτει προς μίσθωση μόλις 266 κατοικίες. Τα Ιωάννινα αποτελούν ένα αγαπημένο προορισμό για χειμερινές αποδράσεις τόσο της Θεσσαλονικής μέσω της Εγνατίας όσο και τους κατοίκους του νομού των Οχανανίας μέσω της Ιωνίας Οδού. Οι προκρατήσεις για το τρίμηνο 28 Οκτωβρίου αγγίζουν το 77%.
ενώ οι ζητούμενε τιμέ μίσθωση των τρίμων κυμαίνονται από 260 έω 396 ευρώ. Το μέτρημα των αγαθών προορισμών λέγεται ότι προκατήσει είναι περίπου στο 66%. Και ακίνητα που είναι γραμμένα σε καθόλου βαθμό νέα μίσθωση, κυρίω όμω αυτοτελή διαμερίσματα. Και οι τιμέ κυμαίνονται από 300 έω 400 ευρώ για το σύνολο τριμέρου.